από τα βασικά, γιατί δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Εμείς γνωρίζουμε καλά την αντίληψη και την πρακτική εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού στην υγεία. Ο νεοφιλελευθερισμός τι λέει? Λέει ότι η υγεία δεν είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, αλλά ατομική ευθύνη του καθενός ξεχωριστά. Αυτή είναι η μήτρα που παράγει κοινωνική ανισότητα, αποκλεισμούς και περιθωριοποίηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού εκολάπτεται και η σπατάλη και η διαφθορά, και το κρίσιμο στοιχείο εδώ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι από αυτή την πλευρά αυτό το στοιχείο προσθέτει και παράγει νέους ταξικούς φραγμούς στην καθολική πρόσβαση στην υγεία. Γι' αυτό και από αυτή τη σκοπιά έχει νόημα και έχει σημαντικό νόημα να ερευνήσουμε από όλες τις πλευρές και βεβαίως και από την πλευρά της Βουλής το τι συνέβη όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο χώρο της υγείας. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ το χρήμα έρεε, ενώ εκατοντάδες υποθέσεις, το ΣΕΙΠ το 2015, σας λέω ένα παράδειγμα, εξέδωσε συνολικά για τους τέσσερις τομείς που διαχειρίζονται υγειονομικό, φαρμακευτικό, διοικητικό, οικονομικό και άλλους τομείς, 499 εντολές ελέγχου. Το 2016, 228 εντολές ελέγχου. Πορίσματα, το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις δεν έκαναν κάτι για να δούνε τι συνέβαινε σε αυτό το χώρο? Εγώ δεν μηδενίζω καμία προσπάθεια. Όσες προσπάθειες γίναν στην πλευρά της εξυγίανσης του συστήματος, στην πλευρά του να σταματήσει αυτό το πάρτι, πρέπει να τις εκτιμήσουμε με τον τρόπο που πρέπει να τις εκτιμήσουμε μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Όμως το τελικό αποτέλεσμα, και αυτό έχει ονοματεπώνυμο πολιτικό, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας και οι δύο Υπουργοί Υγείας, είναι ότι σε αυτή τη διαδρομή των πολλών χρόνων, των πολλών δεκαετιών, παρά τα όποια βήματα, εγώ λέω, έγιναν, παρά τις όποιες αλλαγές στο σύστημα υγείας, δεν μπήκε φραγμός σε αυτό το πάρτι. Δεν μπορεί να μένουμε αδιάφοροι όταν και οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις μιλάνε για δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια που χαθήκανε σε αυτή τη διαδρομή. Και εδώ επιχειρήθηκε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένας αντιπερισπασμός, γιατί αυτός ήταν ο αντιπερισπασμός από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πει και να βάλει από την πίσω πόρτα το ότι, την παγίδα, το ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Και επιτρέψτε μου να πω, γιατί κύριε Πρόεδρε, είμαι φορτισμένος σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτή η χώρα είναι μικρή χώρα και γνωριζόμαστε πολύ καλά, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μα απολύτως κανένα πρόβλημα, για την πλήρη έρευνα σε όλα τα ζητήματα. Έχουμε όμως όχι μόνο τη διαδρομή μας, όχι μόνο τώρα, αλλά είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να είμαστε γαντζωμένοι, όπως λέτε, στην καρέκλα της εξουσίας και την επόμενη μέρα να υπερασπίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι όπως το κάναμε δεκάδες χρόνια πολλοί από μας. Το δικό μας λοιπόν μέτρο για το μέλλον, και θα κριθούμε πολύ αυστηρά γι' αυτό και θέλουμε να κριθούμε αυστηρά, είναι αν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη υγειονομικών υπηρεσιών δεν θα ξεπουλούνται, δεν θα πλησιάζουν με φόβο τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, με το φόβο ότι δεν έχουν το αντίτιμο στην τσέπη για να εξυπηρετηθούν. Όταν οι λειτουργοί του συστήματος υγείας, αυτοί οι ελάχιστοι, γιατί ελάχιστοι είναι, που κερδοσκοπούν στον ανθρώπινο πόνο, θα μηδενιστούν, δεν θα υπάρχουν, θα είναι στα αζήτητα. Και αυτό είναι κρίσιμο πρόβλημα, πολύ κρίσιμο πρόβλημα, και μην το υποτιμάτε
για να μπορέσει το σύστημα υγείας να ορθοποδήσει. Υπάρχει μία περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι όπως και οι άλλες επιτροπές λέει, και αυτή η επιτροπή δεν θα καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το τι θα κάνει η Επιτροπή. Και νομίζω ότι έχει τη σαφή δυνατότητα μέσα από την έρευνα όλων αυτών των πτυχών να δώσει ένα καθαρό αποτέλεσμα στον ελληνικό λαό. Να πει πώς έγινε και πώς εξελίχθηκε αυτό το πάρτι στην υγεία. Να πει συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί μπορεί να πει συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση και πρέπει να δοθεί απάντηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για παράδειγμα στο φάρμακο, γιατί δεν υπήρχε στην Ελλάδα διαπραγμάτευση των τιμών αποζημίωσης. Για να τα ακούσει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό δημόσιο σε όλες του τις μορφές καταβάλει ως αποζημίωση για τεράστιες ποσότητες φαρμάκων στην ίδια τιμή μονάδας με έναν ιδιώτη που θα αγόραζε ένα κουτί. Και αυτό γινότανε πολλές δεκάδες χρόνια, για να μην πω πριν από το 10, όταν δεν ήταν στην ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, τι γινότανε σε αυτό το χώρο. Και επίσης δεν υπάρχει, και σε αυτό θέλω να πω ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από την κυβέρνηση, όπως κάνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης, σε συνεργασία με την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και τη Μάλτα, να αποκτήσουμε επιτέλους ένα μηχανισμό διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα μηχανισμός αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Δηλαδή αυτός ο μηχανισμός, για να γίνομαι κατανοητός, ότι πέρα από την κλινική καταλληλότητα και ασφάλεια του φαρμάκου, θα μπορεί να γνωμοδοτεί για την κλινική προστιθέμενη αξία κάθε σκευάσματος σε σύγκριση με άλλα φάρμακα, αλλά και για το συνολικό οικονομικό κόστος. Αμφισβητείτε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν σύμβουλοι, συνεργάτες των φαρμακευτικών εταιριών, ήταν ταυτόχρονα σύμβουλοι και συνεργάτες του Υπουργείου Υγείας σε θέματα φαρμακευτικής πολιτικής. Το αμφισβητείτε? Δεν πρέπει να μπει επιτέλους μια κάθετη απαγόρευση να είναι σύμβουλοι φαρμακευτικής πολιτικής άνθρωποι που είναι σε αμοιβόμενες θέσεις από τη φαρμακοβιομηχανία, ναι ή όχι? Επίσης, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα μηχανισμοί ελέγχου της ζήτησης των φαρμάκων, δηλαδή θεραπευτικά πρωτόκολλα και φαρμακευτικές κατευθυντήριες οδηγίες. Τώρα άρχισε αυτό να υλοποιείται. Σας είπαν οι υπουργοί ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτό και νομίζω ότι σήμερα έχουμε πάνω από 25 θεραπευτικά πρωτόκολλα που μας επιτρέπουν, και αυτό πρέπει να επεκταθεί παντού, μας επιτρέπουν να έχουμε έλεγχο σε αυτό το κρίσιμο μηχανισμό της ζήτησης. Πάνω εκεί χτίστηκε, για να είμαι πιο ακριβής, και το σκάνδαλο και της Νοβάρτης και άλλων εταιριών. Δηλαδή, χωρίς επαρκής ενδείξεις θεραπείας, με κόστος 8-10 ευρώ το μήνα, αντικαθίστατο αυτό με φάρμακα που πηγαίνανε δεκαπλάσιες φορές. Από 8-10 ευρώ πηγαίνανε στα 100 ευρώ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία οφείλουμε να απαντήσουμε. Όχι για να βρούμε ενόχους ή να καρφώσουμε μέρες που είναι στο σταυρό κάποιους ανθρώπους, αλλά γιατί πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα αυτά τα ερωτήματα να τα απαντήσουμε με θεσμικό τρόπο, και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε, έτσι ώστε να μηδενίσουμε, κυριολεκτικά να μηδενίσουμε, ό,τι μπορεί να προκύψει από αυτές τις τρύπες του συστήματος υγείας. Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ πολύ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι η σύγκρουση αυτή θα είναι μεγάλη. Έχουμε πλήρη γνώση, πολλοί από εμάς και πολλοί σε αυτή την αίθουσα,
ότι αυτό το σύστημα δεν είναι ένα σύστημα ελληνικό. Ένα σύστημα διεθνές, είναι ισχυρά συμφέροντα και ελληνικών εταιριών και πολυεθνικών εταιριών, παίζονται διεθνή παιχνίδια, αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είναι λοιπόν ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, χωρίς αμφιβολία. Και για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, για να μείνω συνεπής σε αυτό που είπα, θέλω να πω τούτο. Επειδή έγινε πολλή συζήτηση για το δελτίο τιμών φαρμάκων του 2015, θέλω να πω το εξής. Το δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου δεν βγήκε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση, δεν είχε κλείσει συμφωνία που συμπεριλάμβανε αλλαγές και στον τρόπο τιμολόγησης, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όταν έκλεισε η συμφωνία και προκηρύχθηκαν εκλογές, η υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου έβγαλε την απαραίτητη υπουργική απόφαση και αμέσως μετά ο νέος Υπουργός έβγαλε το δελτίο τιμών φαρμάκου που εφαρμόστηκε το Δεκέμβριο του 2015. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να τελειώσω αφιερώνοντας κάτι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα μύθο. Στην ελληνική μυθολογία υπάρχει ο Κάλχας. Το ξέρετε. Μάντης, προφήτης, σημαντικός κατά την ελληνική μυθολογία. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έγινε Κάλχας. Κάλχας καταστροφής. Κάλχας κατάρρευσης. Ξέρετε ποιο ήταν κατά τη μυθολογία πάντα το τέλος, ο θάνατος του Κάλχαντα. Ο Κάλχας λοιπόν είχε φυτέψει ένα αμπέλι. Κάποιος ντόπιος προφήτης άλλος του έλεγε ότι δεν θα προλάβαινε να πιει το κρασί του αμπελιού του. Ο Κάλχας τον ηρωνεύτηκε. Το αμπέλι πρόκοψε, έδωσε στα φύλλα και κρασί. Τη μέρα που θα δοκίμαζε το νέο κρασί ο Κάλχας, είχε προσκαλέσει όλους τους γείτονες. Την ώρα που σήκωνε το κύπελο για να πιει το κρασί του, ο ντόπιος προφήτης του υπενθύμισε ότι δεν θα δοκίμαζε τελικά το κρασί του. Ο Κάλχας άρχισε να γελάει τόσο δυνατά, ώστε σε λίγο έσκασε από τα γέλια, χωρίς να έχει ακόμη αγγίξει με τα χείλη του το ποτήρι. Αυτή είναι η μοίρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.